κορυφώσουμε το τρίπτυχο του αθλητισμού σήμερα με τον κύριο Χρυστοδουλάκη από το Κίνημα Αλλαγής. Καλώς ήρθατε. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από εσάς, κύριε Χρυστοδουλάκη, να κάνετε την πρωινή γυμναστική στην κυβέρνηση. Έτσι. Και να πάμε και μετά στον κύριο Σαρακιώτη. Να μας πείτε, κύριε Χρυστοδουλάκη, πώς βλέπετε εσείς όλο αυτό το σχεδιασμό που υπάρχει τώρα για ένα επικείμενο άνοιγμα καλώς εχόντων των πραγμάτων στις 5 Απριλίου. Με τα self-test όμως να βγαίνουν μπροστά και στα σχολεία υποχρεωτικά και στα φαρμακεία για να πηγαίνουν οι πολίτες να τα προμηθεύονται για να τα κάνουν στο σπίτι. Πώς το βλέπετε όλο αυτό? Να ξεκινήσουμε καταρχάς να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα. Χθες είχαμε για ακόμα μια φορά περισσότερα από 3.000 κρούσματα. Είχαμε ένα αρνητικό ρεκόρ εκ νέου στους διασωληνωμένους με 728 και είχαμε κι άλλο ένα θλιβερό νέο με 72 νέες απώλειες από τον κορονοϊό. Και όλα αυτά μάλιστα ενώ είμαστε η χώρα με το μεγαλύτερο σε διάρκεια lockdown σε όλη την Ευρώπη. Αυτό λοιπόν λέει ακριβώς ότι η πανδημία όχι μόνο είναι παρούσα, αλλά συνεχίζει να κορυφώνεται και να επιδεινώνεται η κατάσταση που βρισκόμαστε. Τρία σημεία λοιπόν για όλα τα ζητήματα που αναφέρετε. Νούμερο ένα. Ποιο είναι το βασικό μας πρόβλημα αυτή τη στιγμή? Το βασικό μας πρόβλημα είναι κυρίως η πίεση που δέχεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ειδικότερα τα νοσοκομεία στην Αττική. Ενδεικτικά σας λέω ότι με βάση τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε κατά μέσο όρο περισσότερους από 50 διασωληνωμένους στην Αττική εκτός των μονάδων εντατικής θεραπείας κάθε μέρα. Αυτό λοιπόν από μόνο του καταδεικνύει το πρόβλημα. Τι λέμε εμείς? Το πάρα πολύ απλό. Ότι οι ιδιωτικές κλινικές, δεν αναφέρουμε στους ιατρούς, αναφέρουμε στις ιδιωτικές κλινικές, έπρεπε από πέρσι, αλλά έστω και τώρα που τα πράγματα είναι πέραν των οριακών τους σημείων, να ενταχθούν υποχρεωτικά στον οποιονδήποτε δημόσιο κεντρικό σχεδιασμό. Ανταυτού λοιπόν η κυβέρνηση, τις δύο πρώτες που ήρθαν εκεί οθελώς, τους έδωσε περιστατικά ήπια COVID, δηλαδή χωρίς αμνηστικά προβλήματα και τα μη εμπείρητα, και σε όλες τις υπόλοιπες που υποτίθεται ότι επιτάχθηκαν, έδωσε τα μη COVID περιστατικά. Με τα μη COVID λοιπόν και τα ήπια COVID, σίγουρα δεν μπορεί να αποσυμφορηθεί το σύστημα υγείας όσον αφορά τις μονάδες εντατικής θεραπείας και να δοθεί λύση σε αυτό. Νούμερο 2. Γίνεται μια μεγάλη κουβέντα για την τήρηση των μέτρων. Να αντιληφθούμε ότι έχουμε μια πολύ κουρασμένη κοινωνία. Μια κοινωνία στην οποία συσσωρευμένα περιστατικά που καταδεικνύουν δυστυχώς ότι υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά στην τήρηση των μέτρων και ότι κάποιοι είναι και υπεράνω των νόμων με φαινόμενα πάρνηθα, σικάριαση, κομματικών εμβολιασμών και πάρα πολλά άλλα. Δυστυχώς συνεισφέρουν στο να χαθεί η εμπιστοσύνη απέναντι σε αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Και όπως είδα χθες και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΜΕΓΑ, δεν υπάρχει και κανείς να επιβλέπει την τήρηση των μέτρων. Αυτό λοιπόν λέει το εξής επίσης πάρα πολύ απλό. Ή τα μέτρα χρειάζονται και άρα πρέπει να εφαρμοστούν και άρα πρέπει κάποιος να τα επιβλέπει, ή δεν χρειάζονται και να το ξέρει και ο κόσμος που είναι πάρα πολύ πάμε στον κύριο Καραγκούνη. Ναι, επανέλθει στην κοινωνική. Ένα πολύ μικρό σχόλιο, πολύ μικρό. Γιατί δεν θα έχουμε χρόνο, ξέρετε. Είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος μας. Πολύ σύντομα, συγγνώμη. Το έξυπνο ακορντεόν για το άνοιγμα απέτυχε. Δεν στηρίχθηκε προσβαρός η πραγματική οικονομία, οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι και δεν υπάρχουν τα οικονομικά μέτρα για να μπορέσουν, έστω και όταν έρθει η επανεκκίνηση, να σταθούν στα πόδια τους. Δεν γίνεται αυτή κύριε η επανεκκίνηση. Και μια απάντηση από τον κύριο Καραγκούνη για να έχετε και να σας καλημερίσουμε. Κύριε Χρυστοδουλάκη, το Κίνημα Αλλαγής, είστε στην ίδια γραμμή με τον ΣΥΡΙΖΑ, αν το καταλαβαίνω καλά. Κοιτάξτε τώρα, μην με βάζετε στη διαδικασία να επιλέξω και το λέω αυτό ακριβώς γιατί από την πρώτη στιγμή της πανδημίας επιλέξαμε. Πονηρό το ερώτημα της Στέλλα. Σας πάει για, για μελλοντική συγκυβέρνηση και πριν τη συγκυβέρνηση να ταιριάξετε. Εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι καν έτσι. Λέω όμως ότι από την πρώτη στιγμή. Μάλλον έτσι το αντιλαμβάνεστε, κύριε Χρυστοδουλάκη. Λοιπόν, ελάτε. Κατά μια προσπάθεια όπου υπήρχαν κενά παραλήψεις με δικές μας προτάσεις να είμαστε εκεί να τα βελτιώνουμε. Όντω υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα από αυτά τη μονάδα εντατική θεραπεία όπου απλά χώροι χειρουργείων και χώροι ανάμνησης με έναν αναπνευστήρα με το ονομάστηκαν σε ΜΕΘ, με τεράστιο ζήτημα στελέχος προσωπικού. Να αναφέρω ένα παράδειγμα. Ο Ερυθρός Σταυρός έγινε όλος νοσοκομείο COVID, δηλαδή περίπου 400 κλίνες COVID, γιατί είχαμε την ευκαιρία να τον σκεφτούμε και από κοντά. Η ουρολογική κλινική, για παράδειγμα, που έχει διευθυντή ουρολόγο γιατρό, αυτή τη στιγμή θα υποδεχτεί μόνο περιστατικά COVID και ο συντονιστής της κλινικής θα εξακολουθήσει να είναι ουρολόγος. Και το λέω αυτό για να αντιληφθούμε τα κενά που υπάρχουν σε κρίσιμες ειδικότητες όπως οι παθολόγοι, όπως οι πνευμονολόγοι και οι εντατικολόγοι. Ένα πολύ σημαντικό σημείο και κλείνω με αυτό. Επειδή έγινε μια κουβέντα που αφορά το ασφαλές ανοίγμα για το τι κάνει όλη η υπόλοιπη Ευρώπη. Εμείς λοιπόν, σε αντίθεση με το τι κάνει όλη η υπόλοιπη Ευρώπη, καταθέσαμε από τις 25 Νοεμβρίου μια πρόταση για το πώς μπορούμε να ανοίξουμε. Συγκεκριμένα, μαζικά τεστ τη μέρα 0 σε όλο τον πληθυσμό. Μαζικά. Όχι δειγματοληπτικά, με πολύ μικρό κόστος σε σχέση με αυτό που χάνει η πραγματική οικονομία. Το self-test αυτό δεν θα κάνει. Το self-test αυτό δεν θα κάνει. Μαζικά, σε όλο τον πληθυσμό, σε όλο τον ταυτόχρονα 10 εκατομμύρια μπορούν να γίνουν, κύριε Χρυστοδουλάκη. Σε 3 μέρες μπορούν να γίνουν, ναι. Αποτυπώνουμε επακριβώς το επιδημιολογικό φορτίο σε κάθε νομό και σε κάθε νησί.
στεγανοποιούμε τους δομούς και τα νησιά με επιβάλλοντας μετακινήσεις μόνο σε υποχρεωτικές περιπτώσεις και με αρνητικότητες 48 ώρου και στη συνέχεια φεύγουμε από τη λογική των γενικών οριζόντων μέτρων καθολικής εφαρμογής και πάμε σε εξειδικευμένα μέτρα ανανομό και ανανησί, ξέροντας και τα θετικά κρούσματα επακριβώς που τα απομονώνουμε και πλέον μπορεί με ασφάλεια και όχι με ορίζοντα 5 ημερών και μετά να το ξαναπάρουμε πίσω και μετά να το ξανανοίξουμε, να ανοίξει και η οικονομία όπου το επιτρέπουν τα επιδημιολογικά δεδομένα. Είναι μια πρόταση. Στην αντίθετη περίπτωση, αυστηρότερα μέτρα για να αποσυμβούν τόσο συγκεκριμένα. Ναι. Κύριε Καραγκούνη, απαντήστε. Ναι, κύριε Σιωμοπούλε, έξω από το χώρο νομίζω ότι πολλά τραγούδια λέμε. Ακριβώς γι' αυτό λοιπόν κάνουμε προτάσεις, κύριε Καραγκούνη. Το ζήτημα είναι να λέμε κάποια πράγματα τα οποία είναι ρεαλιστικά. Είναι ρεαλιστικά, κύριε Χρυστοδουλάκη και κύριε Σαραϊκή, ότι να κάνεις 10 εκατομμύρια μοριακά τεστ. Το έκανε η Σλοβακία, κύριε Καραγκούνη.